ψάρευαν οι ψαράδες της Γαλιλαίας χωρίς να πιάσουν ούτε ένα ψάρι. Όταν ο Χριστός τους είπε «Πηγαίνετε ξανά και ρίξτε στα δεξιά του πλοίου», άκουσαν την εντολή του και ήταν τόσο πολλά τα ψάρια που βρήκαν παραδόξως που δεν τα χωρούσε η βάρκα τους και ζήτησαν και τη διπλανή ψαρόβαρκα να έρθει να βοηθήσει. Η ευλογία του Χριστού έδωσε αυτήν την εφορία στην εργασία και στο ψάρεμά τους. Έτσι λοιπόν μας δίδεται ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μερικές σκέψεις για το θέμα εργασία. Πολλοί νομίζουν ότι η εργασία είναι μια κατάρα του Θεού στον άνθρωπο όταν είπε στον Αδάμ «Εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου». Θα τρως το ψωμί σου με τον ιδρώτα του προσώπου σου. Όμως και πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων ο Θεός έδωσε εντολή σε αυτούς «Εργάζεστε και φυλάσσιν», να εργάζονται και να φυλάσσουν τον Παράδεισο, ώστε η εργασία δεν είναι κατάρα, αλλά είναι εντολή και ευλογία. Βέβαια, μία εργασία παράνομη, ανέντιμη, που επιδιώκει μόνο την εξωκέρδεια, απομακρύνει από τον Θεό. Ενώ κάθε έντιμη εργασία είναι ευπρόσδεκτη και δεν υποτιμάται καμία. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα. Υπάρχουν έντιμες και ανέντιμες εργασίες. Λέει το αρχαίο ρητό «Έργον ουδέν όνειδος, αεργεί δε το όνειδος». Καμιά εργασία δεν είναι ντροπή. Η αεργία, η αργία είναι ντροπή. Προσέξτε, όχι η ανεργία, η αργία που σημαίνει να μπορείς να εργαστείς, να βρεις εργασία και να μην εργάζεσαι. Η ανεργία είναι να θέλεις να εργαστείς και να μην βρεις εργασία. Εκεί πρέπει να παρεμβαίνουν η πολιτεία και τα κράτη και να εξασφαλίζουν για όλους τους πολίτες τους εργασία. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε επιγραμματικά τρεις προτάσεις σχετικές με την εργασία από χριστιανικής απόψεως. Η πρώτη πρόταση είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να είναι δημιουργικός. Ο Θεός έδωσε σε όλους μας δυνατότητες και στον κάθε ένα ιδιαίτερα χαρίσματα. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιούμε και να είμαστε δημιουργικοί πάντοτε, όλοι. Όχι μόνο οι νέοι και οι μεσήλικες και οι γέροντες και οι συνταξιούχοι, να είμαστε δημιουργικοί, κάτι να κάνουμε, να μην είμαστε άεργοι. Μα θα μου πείτε, εγώ είμαι ηλικιωμένη, τι να κάνω. Παλαιότερα και οι ηλικιωμένες πλέκανε, κάνανε εργόχειρα, τώρα αποχαυνωνόμαστε μπροστά στην τηλεόραση. Αλλά η δημιουργικότητα, αγαπητοί μου, είναι ένας απαραίτητος παράγων για να είναι κανείς ευτυχισμένος. Η δεύτερη πρόταση. Την εργασία μας δεν πρέπει να τη βλέπουμε απλώς ως βιοπορισμό, να βγάλω το ψωμί μου, αλλά σαν μια ευκαιρία να εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους. Γιατί με το επάγγελμά μας ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους και επομένως να εκδηλώνουμε σε αυτούς την αγάπη μας. Απλό παράδειγμα θα σας πω. Πλησιάζεις μια υπηρεσία, ένα γκισέ εκεί και βλέπεις έναν υπάλληλο με κατεβασμένα μούτρα, λες και το έχει σκοτώσει τον πατέρα. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν ήταν με ένα χαμόγελο, με μια προθυμία να δείξει να σε εξυπηρετήσει. Αυτό σημαίνει αγάπη. Έχουμε ευκαιρίες με το επάγγελμα, με οποιοδήποτε επάγγελμα, να σκορπίζουμε ένα χαμόγελο, μια καλοσυνάτη έκφραση. Η αγάπη λοιπόν είναι και αυτή το δεύτερο που πρέπει με την εργασία μας να ακτινοβολούμε. Και το τρίτο, όταν η εργασία
είναι επιστημονική έρευνα, τότε αποκαλύπτει τα θαυμάσια της δημιουργίας. Σήμερα, παραδείγματι, που ερευνούν οι επιστήμονες στο διάστημα, αυτό το αχανές διάστημα, με τα δισεκατομμύρια των αστέρων, με γαλαξίες που είναι ποτάμια από αστέρες, και όλα αυτά κινούνται με πολύπλοκες κινήσεις και δεν γίνεται ούτε μία σύγκρουση. Και μένουν έκπληκτοι για τη σοφία αυτή της δημιουργίας. Και ακριβώς αυτά οδηγούν τον άνθρωπο να σκεφτεί τον πάνσοφο και παντοδύναμο δημιουργό. Γιατί προσέξτε, εάν σας πω ότι αυτό το ρολόι μου έγινε μόνο του. Μια μέρα που καθόμουν στο γραφείο μου, είδα να έρχονται διάφορα εξαρτήματα και σε λίγο έγινε ένα ρολόι. Τι θα μου πείτε? Ότι είμαι τρελός. Πώς αυτό το αχανές ορολόγιο του σύμπαντος, που κινείται με πολύπλοκες κινήσεις χωρίς καμιά σύγκρουση, πώς έγινε μόνο του? Πάσικος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα δημιουργεί σας Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, όταν ερευνούν οι επιστήμονες το μακρόκοσμο, το σύμπαν, και το μικρόκοσμο, τον άνθρωπο, μένουν έκπληκτοι, εννοεί, μπροστά στη σοφία με τη οποία είναι δημιουργημένος ο οργανισμός μας, σε παραδείγματι. Τα τελευταία χρόνια βρήκαν το DNA, που σε αυτό είναι αποτυπωμένα όλα τα στοιχεία που μας αφορούν, ακόμα και το πότε θα πεθάνουμε. Προσέξτε, όταν λέγαμε ότι ο Θεός ορίζει πότε θα πεθάνει κανείς, μερικοί γελούσαν. Και όμως, το DNA καθορίζει πότε θα πεθάνουμε. Και θα το φτάσουμε αυτό, εάν βέβαια προσέχουμε. Γιατί αν πάρω ένα πιστόλι και αυτοκτονήσω, δεν το φτάνω ούτε αυτό. Αλλά ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Το όριο που έχει θέσει ο Θεός και είναι αποτυπωμένο στο DNA μας. Ή το γονιδίωμα που ανακαλύπτει τώρα η επιστήμη και μένουν έκπληκτοι στα θαυμάσια αυτά του μικρόκοσμου, του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν, δημιουργικό της αγάπη και αποκάλυψη των μεγαλείων του Θεού. Μα θα πει κάποιος, η δική μου δουλειά είναι χωρίς νόημα. Μια κουραστική δουλειά, όλο το ίδιο και το ίδιο. Τι βαρέθηκα. Ακούστε. Ο άνθρωπος δίνει νόημα στην εργασία του και ο άνθρωπος και από την ιερότερη εργασία μπορεί να αφαιρέσει το νόημά της όταν ο ίδιος δεν έχει πνευματικό έρμα. Ένας περαστικός πλησιάζει μία ομάδα πετράδων, πετράδες ήτανε, έκοβαν και λάξευαν πέτρες. Πλησιάζει τον πρώτο, πώς πάει η δουλειά? Δεν βλέπεις, άνθρωπέ μου, δεν είναι δουλειά αυτή, σκλαβιά είναι. Χειμώνα με κρύο, καλοκαίρι με τον ήλιο, να σπάμε πέτρες και να σμιλεύουμε τις πέτρες. Του είπε κάτι ενθαρρυντικό, προχώρησε παραπέρα. Πώς πάει η δουλειά, ρωτάει τον άλλο. Να σας πω, κύριε, είναι κουραστική δουλειά. Αλλά όταν πηγαίνω το βράδυ στο σπίτι μου και βλέπω τα χαρούμενα πρόσωπα των παιδιών μου που από αυτή τη δουλειά ζουν και τα μεγαλώνω όπως πρέπει, χαίρομαι και ξεχνάω την κούρασή μου. Πλησιάζει τον τρίτο. Πώς πάει η δουλειά? Είναι κουραστική. Αλλά με αυτή βγάζω τα έξοδα της οικογένειας μου. Αλλά προσέξτε και κάτι άλλο. Αυτές οι πέτρες θα χρησιμοποιηθούν για να κτιστεί ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλεως. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο υπερήφανος θα νιώθω όταν ξέρω ότι πολλές πέτρες του ναού έχουν περάσει από τα χέρια μου. Βλέπετε για την ίδια δουλειά πώς την αντιμετωπίζουν οι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι. Ας εργαζόμαστε λοιπόν όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και ας ζητάμε από τον Θεό κατευθύνε τα έργα των χειρών ημών προς τον σκοπόν της προς αυτόν ευαρεστήσεως, ώστε και με τη δουλειά μας και με τη ζωή μας
και με ό,τι κάνουμε να ευαρεστούμε τον Θεό.